Κυνήγι. Μια απλή υπόθεση. Φρίκι τελείως. Αγριοκότσιφα στάντος. Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν ο διάλογός μου με τα ζώα. Τώρα θα κάνουμε το θηλυκό τσίχλισμα. Τσίχλ, 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 τσίχλ. Καμιά φορά στο θηλυκό τσίχλισμα μπορεί να απαντήσει ασθενικός φασιανός. Το παν είναι να πιάσει το ζώο απροετοίμαστο. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνεις ένα με το περιβάλλον σου. Η κυνηγή μας είναι παρεξηγημένο είδος. Δεν το κάνουμε γιατί μας αρέσει να βλέπουμε αθώα ζωάκια σκοτωμένα. Δεν θέλω να σκοτώσω. Δεν μ' αρέσει να σκοτώνω. Ούτε απολαμβάνω το καυτό ατσάλι που μπαίνει στη σάρκα του ζώου. Όλα γίνονται γι' αυτό. Εδώ. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Ε! Τώρα, άμα πετυχεί κανένα παχουλό, τώρα ορτίκι, θα του ρίξω. Εκεί, ψηλέ, άκυρο. Η φύση για εμάς τους κυνηγούς είναι ότι είναι το λάδι κατά το τυρί. Άσχετο. Θα μου πεις, εντάξει ρε Φάνη, καλά όλα αυτά. Αυτό εδώ πέρα το παλιό πράγμα γιατί το κρατάς. Έχω κάνει πολλές φορές αυτή την ερώτηση αυτό μου. Καμιά φορά όμως η φύση εκδικείται, φίλοι μου. Έχει έρθει κάποιος αντιμέτωπος από εσάς με ένα άγριο παγόνι. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για τα πάντα. Γι' αυτό το έχω ανόητε τηλεθεατή αυτό εδώ κοντά. Γιατί ωραία η φύση, αλλά παίζει να σε γαμίσει. Γι' αυτό λοιπόν ελάτε μαζί μου σε ένα κυνήγι για γερά νεύρα. Τσίχλ, 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 τσίχλ. Σκατάπατης. Κάτι κουνιά τους στάμνους. Τι αυτό. Δεν σε φοβάμαι. Βγες έξω! Μπουρδελάκι. Πέρα το τραυμάτισα. Μυρίζω το αίμα του. Το ζώο πρέπει να ευνηδιάζεται. Πόσο μοιάζουμε τελικά με τα ζώα. Έλα, αθώο πουλί. Ψωμωμένος είναι, μια τηγανιά τη βγάζει. Ωραίος. Πολλοί με φωνάζουνε Άγγελο Χαριστέα. Ξέρεις για ποιο λόγο αθώο εφασιανέ. Γιατί πάντα ρίχνω τη χαριστική βολή.